someone. Γεια, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καινούργιο μου βίντεο. Μας κοινούν στο κανάλι μου κοντά με εγγραφή. Πάτε στο like και πάτε σκίσει το κουδάκι για να σας έρχεται η μόνη σε κάθε καινούργιο βίντεο που βγαίνει. Και σήμερα εμείς θα ανακαλύψουμε το μυστήριο αυτής της κούκλας. Ναι, και ξεκινάμε. Λοιπόν, αυτό παιδιά θα είναι story, θέλουμε να σας πούμε. Και αρχίζουμε. Άννα! Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι. Έχω... Εσύ άκουσες για αυτή την κούκλα, Ναι, άκουσα για αυτή την κούκλα ότι όποιος τη βρει και τη βάλει στη φυλακή θα κερδίσει 1000 ευρώ. Θες να γίνουμε πλούσιοι? Αλλά για να είναι δίκαιο, πόσα άτομα είμαστε? Δύο. Διέρεσε τα για δύο, 500. Θα πάρεις 500, θα πάρω 500. Οκ. Λοιπόν. Φαντάζομαι ότι θα είναι εύκολο. Άννα, λοιπόν, αυτό εδώ το σπίτι δεν σου φαίνεται λίγο τρομακτικό? Είναι του summer camp, το λέει για έξω. Αλλά αυτό το κυρί δεν με τρομάζει. Ρε, δεν είναι λίγο τρομακτικό? Τι είναι εκεί πάνω στο ταβάνι? Και στο παράδειγμα στο ταβάνι, νομίζω ότι βρήκα κάτι. Έχει μια τρύπα, ναι, εντάξει. Θέμη. Τι είναι αυτό? Η κούκλα! Άννα! Άννα! Πάμε κάτω! Φοβή! Συγγνώμη, αυτό το έκανα summer camp για μικρά παιδάκια! Άννα! Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο αυτόν που έφτιαξε την ανακοίνωση να την οδηγήσουμε πως τη βρήκαμε, αλλά τέτοιο, λοιπόν. Όχι, άστο. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, γεια σας. Βρήκαμε αυτή την κούκλα που ψάχνετε. Είναι στο σπίτι που είναι στο summer camp στην πόλη του Mr. Brookhaven. Άννα. Δεν σου κάνω πλάκα. Δεν το αυτό το summer camp χθες δεν υπήρχε. Σήμερα φτιάχτηκε. Ο δήμαρχος πότε πρόλαβε από το πρωί να φτιάξει όλο αυτό? Το ξέρω. Νομίζω ότι ήταν η κούκλα, γιατί μου απάντησε ένα τηλέφωνο. Σαν αυτό που είπε στο summer camp. Λες ο δήμαρχος να έχει καταραστεί και να έχει γίνει η κούκλα? Ξέρω. Λοιπόν, δεν νομίζω καλή. Υπάρχει μόνο μία λύση. Λοιπόν, άκου. Υπάρχει μόνο μία λύση για να μάθουμε. Θα πάμε στο Δημαρχείο. Τι? Λοιπόν, εντάξει, πήγαινε εσύ. Όχι. Κύριε Δήμαρχε. Άννα. Παρακαλώ, τώρα ήρθα. Ο δήμαρχος δεν είναι εδώ. Άννα, νομίζω πως αυτό που σου είπα πριν είναι αλήθεια. Τρέξτε, τρέξτε, βοήθεια, 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 βοήθεια. Αμσέγιο. Άννα, δεν έπρεπε να ασχοληθούμε με αυτή τη διαφήμιση. Δες τώρα τα ξεμπερδέμα. Άννα, λοιπόν. Άννα. Λες να είναι ο δήμαρχος και να έχει ντυθεί κούκλα και να μας κάνει πράγκ. Με συγχωρείς.
Όντως. Άννα, να σου πω, ξαναπάμε λίγο σε αυτό το σπίτι, στην κούκλα, να την ερευνήσουμε. Ποια? Πάλι. Είναι ναι, που λες παλιά εγώ στο σχολείο είχα κάτι. Μπορεί να ήταν αυτά, δεν ξέρω. Εγώ να δεις κάτι ηλίθια παιδιά να φανταστείς. Λοιπόν. Λέγω να είναι εκεί, ναι, είχα φτιάξει το βίντεο από τόλους πάνω, απλά το είδα. Άννα, φοβάμαι λίγο αυτό το σπίτι. Να σου πω, τα χαλί. Τι? Τα γόρια προηγούνται. Τα γόρια προηγούνται. Α, ναι, σε θέματα φόβου, γιατί στάρα δεν νομίζω. Άννα, να ανάψω λίγο το τζάκι, λες να γίνει κάτι. Όχι, κανένα, μην το ανάψεις, είναι και βράδυ. Έχουμε φως. Τώρα παράξαμε καιρή. Λοιπόν, το άναψα. Πάμε στοίχημα πως κάτι θα γίνει εκεί πάνω. Για πάμε λίγο. Θα βάλω breaking news. Ανά, ξαφνικά πάνω τρεμοπαίζουν κάτι φώτα. Breaking news. Λοιπόν. Παιδιά, εκτός από αυτές τις καταιγίδες που υπάρχουν σε αυτή την πόλη, υπάρχει και στην πόλη του Mr. Brookhaven ένα σπίτι που έχει ακουστεί ένας μύθος για μια κούκλα ότι ζει εκεί πέρα και ότι έχει κάνει τα πράγματα δύσκολα στην πόλη του Mr. Brookhaven και ότι δυο παιδάκια, ο Θέμης και η Άννα, έτσι είναι τα γνωστά τους ονόματα, έχουν προσπαθήσει να τα βρούνε. Αλλά ακόμα προσπαθούν και δεν έχουν πάθει κάτι. Συνέχεια φοβόνται, αλλά δεν το βάζω κάτω. Φοβάμαι μήπως τους πάθει κάτι, μήπως τραυματιστούν κάτι τέτοιο. Θα το δούμε αυτό αύριο. Τα λέμε αύριο. Yeah. Τα λέμε αύριο στα Break News στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Γεια. Yeah. Λοιπόν, Άννα, είδες και τι έγινε στην τηλεόραση. Μας έχουν τέτοια. Yeah. Άννα, πάμε πάνω. Άννα, βλέπεις αυτή την κολόνα. Πατιέ. Βλέπεις αυτή την κολόνα. Νομίζω πως πατιέται. Ωχ, Θεμή, νομίζω βλέπω την κούκλα να περπατάει. Κι εγώ. Φύ. Άννα, το άκουσες! Άννα, λοιπόν, εγώ το βάζω κάτω. Δεν με νοιάζουν τα 1000 ευρώ. Αυτά τα ηλίθια παιδιά θα κάνουν καμιά πλάκα. Break news. Εξακολουθούν να ψάχνουν ο Θέμης και η Άννα για αυτή την κούκλα που έχει γίνει ιστορία στην πόλη του Mr. Brookhaven. Αλλά κάτι παιδιά από ότι... Ωστόσο, η Άννα θέλει να πει με απλά. Η Άννα θέλει να πει πως υπήρχαν κάτι παιδιά τα οποία κάνουν συνέχεια pranks και βάλανε αυτή την κούκλα εκεί και μάλλον έχουν κρυφτεί σε αυτό το δωμάτιο και μας λένε συνέχεια I'm see you. Όχι ακριβώς, Θέμη. Από ό,τι ανακαλύφθηκε από την Άννα και το Θέμη, βρήκανε δύο παιδιά που ήταν αυτά τα παιδιά που έλεγε ο Θέμης και είχαν κάτι control για να ελέγχουν την κούκλα και να μιλάει. Ναι. Και να λέει συνέχεια εσύ συντομαχτικά. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω πως αυτά ήταν τα νέα για την πόλη του Mr. Brookhaven. Τα λέμε στο Breaking News σε λίγες μέρες πάλι κοντά σας. Ναι. Γεια σας. Ναι, Άννα. Σου έφερε το πρωινό σου έτσι για έκπληξη.
Πού είναι το σπίτι το τρομακτικό? Πού είναι η κούκλα? Το ποιο? Πού είναι τα... Πού είναι τα break news? Το ποιο? Πού είναι τα break news? Θέμη, είναι πρωί. Είναι πρωί. Τι εννοείς, δεν κάναμε τίποτα τέτοιο. Πού είναι το τρομακτικό σπίτι? Πού είναι η κούκλα? Θέμη, δεν υπάρχει κανένα τρομακτικό σπίτι. Τέλος πάντων, απλά πάρε το πρωινό σου και μου ξεκινήσεις αργότερα. Μα πού είναι η κούκλα που βγήκαν όλα αυτά τα break news για την πόλη Brookhaven City? Έλα εδώ! Μαμά, πού πας? Ποια μαμά? Άννα ήθελα. Δεν είμαι η μαμά σου, είμαι η Άννα. Όντως, αδελφή μου. Η μαμά έχει πάει ταξίδι και ο Μάριος, ο πατέρας μας, είναι πάνω από ό,τι φαίνεται. Ο πατέρας, από ό,τι φαίνεται, μου κλέβει και το σπίτι. Τέσπα, λοιπόν. Άννα, να σου πω, είδα ένα όνειρο για μια κούκλα σε αυτό το summer camp που έχει φτιαχτεί. Ότι λένε ότι αυτή η κούκλα είναι τρομακτική και ότι κάτι παιδιά, ηλίθια, να στα πω έτσι, έχουν πάρει ένα control και, και χειρίζουν την τέτοια, την κούκλα. Τι έγινε? Μπορεί να είδες κανέναν εφιάλτη πάλι. Εφιάλτης ήτανε. Λοιπόν, παιδιά, άμα σας άρεσε... Γιατί δεν κάνει είναι μόλις πρωί. Λοιπόν, παιδιά, άμα σας άρεσε το σημερινό βίντεο, πατήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή και πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχεται η ημέρα για κάθε καινούργιο βίντεο που βγαίνει. Άμα θέλετε κι άλλα... Ωραία, περίμενε να τους πω. Περίμενε. Να τους μιλήσω και θα μιλήσεις. Λοιπόν, παιδιά, άμα θέλετε και δεύτερο μέρος, όχι το ίδιο, άμα θέλετε και άλλα τέτοια creepy βίντεο, γράψτε μου στα σχόλια ή πατήστε ένα like. Ωραία, παιδιά, που λέτε, γι' αυτό είναι εδώ την κούκλα. TikTok για αυτήν, λέτε, θα δείτε πάρα πολλά βίντεο. Θα δείτε πάρα πολλά. Πολλά TikTok για αυτήν. Λένε πάρα πολλοί ανθρώποι ότι είναι hacker. Γι' αυτό σου πρεταπιών να προσέχει, άμα είναι αληθινό βέβαια. Ναι. Και λένε και στο YouTube. Και όποιος φοβάται να μην δει το βίντεο, γιατί... Γιατί είναι αρκετά τρομακτικό. Ναι. Αυτό έχω να πω. Και από εμάς, bye bye guys, τα λέμε! Η αλήθεια είναι. Γεια σου, παιδιά! Και από εμάς, bye bye guys, τα λέμε! Χε, χε, χε. Τις ξεγελάσαμε τα παιδάκια.